Τώρα, πάμε να συνομιλήσουμε με τον πατέρα του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη. Κύριε Παύλο Φραγκούλη, καλησπέρα σας. Ξεκινώντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι η υγεία του παιδιού σας. Τι νεότερα έχετε για την υγεία του Κώστα? Στα ίδια παραμένει ο Κώστας. Δεν έχει κάνει τίποτα εμπλοκές. Κινδυνεύει η ζωή του, όπως πήγα προτού μια ώρα στο νοσοκομείο στο Ιπποκράτειο. Και είμαστε στα ίδια. Τώρα εσείς τι πληροφορείστε για το πώς έγινε το περιστατικό? Και σας ρωτώ γιατί από την πλευρά των αστυνομικών διατυπώνεται ένας ισχυρισμός ότι μπορεί να κινδύνευε η δική τους ζωή από τους χειρισμούς που έκανε με το αυτοκίνητο. Ο γιος μου τους χειρισμούς που έκανε με το αυτοκίνητο, από ό,τι δείχνουν και οι κάμαρες και το βίντεο όλο, έχουμε δει μέχρι τώρα 4 βίντεα. Τα μηχανάκια που υπήρχαν ήταν στα πετρελοκίνητα εκεί που βγάζουν τα πετρέλαια, δίπλα από το πλατήριο. Και ο γιος μου μόλις πέρασε από το πλατήριο που έβαλε τη βενζίνη, έχει κάνει αναστροφή 180 μερών και ερχόταν προς το σπίτι. Στο πλατήριο από εκεί πέρα, άμα δείτε στο βίντεο, υπάρχουν κάποια δρομάκια που μπορεί να περάσει ένα μηχανάκι να διασκίσει το δρόμο και να περάσει από την απέναντι μεριά και να φύγει προς Διαβατά. Ο γιος μου γύρισε και έκανε 180 ημερών και έφευγε προς Διαβατά για να έρθει στο οικισμό. Και το ακολουθήσανε δύο μηχανάκια από πίσω και άνοιξε ταχύτητα. Ναι, συμφωνώ ότι άνοιξε ταχύτητα ο γιος μου, συμφωνώ. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να σκοτώσουν το γιο μου επειδή δεν σταμάτησε. Είχε το απόλυτο δικαίωμα αστυνομικός με οποιοδήποτε τρόπο να το σταματήσει. Υπήρχαν χιλιάδοι που μπορούσαν να το σταματήσουν. Να πήγαινε από δίπλα, να τον έκανε με ένα σήμα να σταματήσει. Γιατί ήταν πιτσιρικάς. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να ξέρει τι πάει να πει το σήμα να σταματήσει. Επομένως... Και πετάγεται και ο Κούριος, πώς το λένε ο δικηγόρος του, ο Κούγιας, ότι έχει δύο παιδιά αστυνομικός. Ναι, συμφωνώ, έχει δύο παιδιά. Απ' την ώρα που πήγε να πυροβολήσει το δικό μου το παιδί, σκέφτηκε τα παιδιά του? Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση που σας κάνω? Αυτό εδώ είναι το παιδάκι του Κώστα. Να απαντήσω εγώ για το τι σκέφτηκε ο αστυνομικός? Που έχει αυτό το παιδί. Ναι, τι σκέφτηκε αυτό που έκανε στο δικό μου το γιο? Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που μπορώ να σας σκέφτηκε πω... Σκέφτηκε πρώτα τα δικά του τα παιδιά. Κύριε Φραγκούλη, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι θεωρώ ότι για 20 ευρώ όταν καταδιώκεις ένα νέο παιδί, βέβαια μπορεί να μην γνώριζαν ποιος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τι ηλικίας ήταν, όποιον και αν καταδιώκεις για 20 ευρώ, δεν πυροβολείς, κατά τη γνώμη μου. Δεν πυροβολείς, αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Ακούστε με λίγο. Ναι. Σωστά. Ακούστε με λίγο. Γνώριζε ο αστυνομικός ποιος υπήρχε μέσα στο αυτοκίνητο? Τον είχε γιατί δει πριν, λέτε. Η αστυνομία όταν έβαλε ο πιτσιρικάς ο δικός μου γιος, όταν μπήκε στο πλατήριο, ήδη τα δύο μηχανάκια και οι τέσσερις ζητάδες ήταν εκεί, ήταν μέσα στο πλατήριο. Μαγαζί. Ήταν στο όταν πλατήριο. Πήγε ο υπάλληλος. Ναι, ναι, στο πλατήριο μέσα ήταν και πίνανε καφέ. Όταν έβαλε τη βενζίνη ο γιος μου και πήρε 20 ευρώ και σηκώθηκε και έφυγε, ούτε έκανε αντίσταση να χτυπήσει το βενζινά, ούτε κατέβηκε κάτω να την κάνει παλικαριά για να βάλει τη βενζίνα. Απλώς έβαλε βενζίνα τη μάνικα, σταμάτησε, ούτε πήρε τη μάνικα σβάρνα. Έβαλε τη μάνικα, έκλεισε το τυπόζητο και έφυγε κανονικά ο πιτσιρικάς. Και μετά μπήκε ο υπάλληλος του πλατηρίου μέσα στο μαγαζί του. Και υπήρχαν και το βίντεο, άμα το δείτε, θα δείτε ότι σηκώνονται από το τραπέζι τέσσερα άτομα. Εσείς τι εξήγηση? Και ο ένας φοράει το γυλαίκι του. Κύριε Φραγκούλη, τι εξήγηση δίνετε? Γιατί πυροβόλησαν το παιδί? Εγώ την... Δεν ξέρω. Αυτό άμα το ήξερα, θα σας το έλεγα. Σωστό. Η εξήγηση, είμαστε Ρωμά. Και έχουμε ένα ρατσισμό. Αυτό προβλέπετε. Επομένως λέτε ότι μπορεί από ρατσιστικό κίνητρο να πυροβόλησαν το παιδί. Μπορεί να έχει και κάποιο κίνητρο αυτός, δεν ξέρω. Γιατί η πινακίδα όταν χτυπάς βγάζει το όνομα. Μπορεί να νόμιζε αυτός ότι ήμουν εγώ στο αυτοκίνητο μέσα. Στη θέση του γιου μου θα ήμουν εγώ.
Σας ευχαριστώ κύριε Φραγκούλη. Εύχομαι τα καλύτερα για το παιδί, να πάνε όλα καλά και να συνέλθει. Από την ψυχή εγώ μου θέλω, το εύχομαι. Και εύχομαι επίσης να πέσει φως, από την πολιτεία, πλήρες από φως πολιτεία, στο τι συνέβη. Να είστε καλά, εγώ θέλω από την πολιτεία μόνο να τιμωρηθεί και να το βάλουν φυλακή. Θέλουμε δικαιοσύνη. Μάλιστα. Να υπάρχει δικαιοσύνη και να λάψει η αλήθεια στο φως. Σας ευχαριστώ να πολύ. Να μην κουκουλώσουνε, όπως κάνανε στην Αθήνα με τον άλλο το παιδάκι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Παύλο Φραγκούλη.